Ηχηρό μήνυμα για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκεπτόμενος το πρωί το υποβρύχιο Κατσόνη στον ναύσταθμο Σούδας. Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να εκφράσει τις ευχαριστίες του στους αθόρυβους, αόρατους αλλά ισχυρούς, όπως χαρακτήρισε άνδρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, που μένοντας συχνά επί μέρες κάτω από τη θάλασσα υπηρετούν την πατρίδα. Καλώς ήρθατε. Λοτάρχης Φωκίος Μαϊράγκας, είμαι ο κυβερνήτης του υποβρυχίου. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Κύριε κυβερνήτη, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ήθελα αυτή την σημαντική μέρα για τον ελληνισμό να βρεθώ μαζί σας. Να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες μου για ό,τι έχετε κάνει. Ξέρετε, πολλοί συμπολίτες μας αγνοούσαν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ελληνικών υποβρυχίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από τον κυβερνήτη του υποβρυχίου, Πλωτάρχη Φωκίων Μαϊράγκα, για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αλλά και για τη λειτουργία του, ενώ συζήτησε με το προσωπικό του υποβρυχίου, που αποτελείται από 36 άτομα στο σύνολό τους, αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και επαγγελματίες οπλίτες. Ένα υπερσύγχρονο υποβρύχιο. Τώρα βρισκόμαστε στο εξωτερικό του κατάστρωμα, το οποίο είναι φτιαγμένο από ανθρακονήματα και ιαλονήματα. Θεώρησα πρέπον σήμερα να βρεθώ μαζί σας, να συνομιλήσω και με το πλήρωμα, να μάθω περισσότερα για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του υποβρυχίου, να καταλάβουμε όλοι μας λίγο τι σημαίνει να είναι κανείς τόσες μέρες, τόσες εβδομάδες κάτω από την θάλασσα, υπηρετώντας την πατρίδα και προασπιζόμενοι πάντα την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Κατά την άφηξή του στον ναύσταθμο Κρήτης, ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε σύντομη στάση στο εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας και στη συνέχεια επιθεώρησε άγημα αποδόσεως τιμών, ενώ αμέσως μετά εισήλθε στο εσωτερικό του υποβρυχίου. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Ο κυβερνήτης του υποβρυχίου Κατσόνης προσέφερε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αναμνηστικά της επίσκεψης τον μπουφάν και το καπέλο του υποβρυχίου, καθώς και τον θηρεό του, ο οποίος με το σταυρό, το δελφίνι και τον πυρσό συμβολίζει τη διαχρονικότητα της δράσης των χριστιανών Ελλήνων ναυτικών και ιδιαίτερα της δράσης των ελληνικών υποβρυχίων στο θαλάσσιο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν γνωρίζαμε πολλά πράγματα ως ελληνική κοινή γνώμη για τις επιχειρησιακές δυνατότητες των υποβρυχίων μας και η πρόσφατη κρίση και ένταση με την Τουρκία μας έδωσε την δυνατότητα όχι απλά να μάθουμε περισσότερα για αυτά τα οποία κάνετε, αλλά κυρίως να αισθανθούμε πάρα πολύ υπερήφανοι. Το υποβρύχιο Κατσόνης αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα συμβατικά υποβρύχια στον κόσμο, με δυνατότητα παραμονής στην περιοχή της Αποστολής πέραν των 50 ημερών και εκτελέσει ως πληθώρας επιχειρήσεων. Ο Πρωθυπουργός, λίγο πριν αναχωρήσει, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και ως προς τα υποβρύχια. Συγκεκριμένα σημαίνει και ενίσχυση ως προς τις υποδομές των αντιμέτρων, αλλά φυσικά και την απόκτηση των στενότερων δυνατών, των τορπιλών βαρέως τύπου που χρειάζεστε για να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του καταπληκτικού όπλου που έχουμε πια στην διάθεσή μας. Σε μήνυμά του για την εθνική επέτειο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, τονίζει ότι 28 Οκτωβρίου, 80 χρόνια μετά, εξακολουθεί να παραμένει ορόσημο στην ιστορία των αγώνων του λαού μας για ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία. Σήμερα που η πατρίδα μας αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και η εθνική μας κυριαρχία βρίσκεται υπό το κράτος νέων απειλών, το όχι του 40 αποτελεί κίνητρο μιας νέας πατριωτικής ενότητας για να προασπίσουμε αυτά για τα οποία οι πατεράδες και οι παππούδες μας έδωσαν τον υπερπάντων αγώνα, την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την ειρήνη.